Εκφράζω την απορία μου για την πλήρη άγνοια που φαίνεται ότι έχουν οι συντάκτες του νομοσχεδίου για την βιοποικιλότητα στις περιοχές Natura, τόσο για τις συνθήκες ζωής και ανάπτυξης σε περιοχές όπως η Λακωνία, καθώς και από την περιφρόνηση της ανάγκης να συνεχίσουν οι Λάκωνες πολίτες να δραστηριοποιούνται ισότιμα με τους λοιπούς Έλληνες. Η προστασία της βιοποικιλότητας με διάφορες απαγορευτικές διατάξεις του σχεδίου νόμου οδηγεί σε ερήμωση πολλές περιοχές της χώρας, όπως και σημαντικά τμήματα του νομού Λακωνίας, από περιοχές του Ταϊγέτου και του Πάρωνα, την Ανατολική Μάνη, την Νεάπολη, την Ελαφώνησο, την περιοχή της Μονεμβάσιας, αλλά και του Δήμου Ευρώτα, κυρίως το κομμάτι του Δέλτα του Ποταμού. Βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου, όπως αυτές που αφορούν στο ελάχιστο όριο αρτιότητας για τις περιοχές Natura, περιοχές που καλύπτουν το 1 τέταρτο της ελληνικής γης, χαρακτηρίζονται από μια ισοπεδωτική, λανθασμένη, αντιεπιστημονική και προβληματική προσέγγιση. Οφείλει η κυβέρνηση να καταλάβει έστω και την τελευταία στιγμή ότι τέτοιες ρυθμίσεις δεν μπορεί να επιβάλλονται χωρίς μελέτες, χωρίς εξέταση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής, χωρίς διάλογο και διάθεση συνεννόησης. Και ούτε βέβαια μπορεί η κυβέρνηση να καλύψει έτσι την ως τώρα αδράνειά της σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα που σχετίζονται με τις περιοχές Natura και τους φορείς διαχείρισής τους. Οι παλινοδίες της Υπουργού Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου για τη βιοποικιλότητα δείχνουν ένα και μόνο, ότι στην κυβέρνηση δεν ξέρουν ούτε τι θέλουν ούτε τι κάνουν. Ελπίζουμε η αναμενόμενη παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο ζήτημα θα επανορθώσει το λάθος που πάει να γίνει.